please well welcome to the mayor of Enfield, Madam Suna Harman. Kalispera. Learning. Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to the Greek Art Festival. I would like to thank Vasilis and all other organizers for arranging this wonderful event, which showcases the culture and diversity of the Greek people of London and beyond. I trust that you all have an enjoyable evening, and unfortunately, I'm going to not be able to stay here much longer today, but I will be looking forward for Friday, for the food, for the music, and for the rest. Have a lovely evening. Have fun. Thank you. Thank you very much. Have a good night, too. Thank you. We'll see you on Friday. See you on Friday. Thank you very much. Αναμένουμε και τον Συμβαλμιότατο. Δεν έχει φτάσει ακόμα. Α, έφτασε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, Συμβαλμιότατε. Συμβαλμιότατε, Αρχιεπίσκοπε Θεατήρων και Μεγάλη Βρετανίας, New Mayor of Enfield, Suna Harman, αξιότιμε κύριε Μορφωτικέ Ακόλουθε της Κυπριακής Ύπατης Αμμοστίας, κύριε Εκτελεστική Γραμματέα της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας, κυρία Προϊσταμένη της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής, κύριε εκπρόσωπε του Υφυπουργείου Τουρισμού, Δημοτική Σύμβουλη, κυρίες και κύριοι. Είναι με μεγάλη χαρά και περηφάνεια που σας καλωσορίζουμε στο πρώτο ελληνικό καλλιτεχνικό φεστιβάλ 2023, The First Greek Arts Festival 2023. Στόχος του ελληνικού καλλιτεχνικού φεστιβάλ είναι να αναδειχθούν και να προωθηθούν εδώ στην αγγλική κοινωνία όπου ζούμε πάνω από μισό εκατομμύριο Ελληνοκύπριοι και Ελλαδίτες, η ελληνική και κυπριακή μουσική, η λαϊκή μουσική, η νησιώτικη και η παρουσιακή, η θαυμάσια βυζαντινή μουσική μας, η ζηλευτή χορή από Κύπρο και Ελλάδα, οι καλλιτεχνικές ικανότητες στο τραγούδι, στο θέατρο, στο χορό και άλλες τέχνες, από νέα ταλέντα φυσικά, talent show, το οποίο θα δείτε στην αυριανή εκδήλωση. Έχουμε 15 διαγωνιζόμενους και ευχόμαστε να πάνε όλα καλά. Σε αυτήν την προσπάθειά μας βρίσκεται αρρωγός και ο Δήμος του Enfield με επικεφαλής την Δήμαρχό του, Councillor Suna Harman, την οποία και ευχαριστούμε πάρα πολύ φυσικά. Welcome the Mayor of Enfield and we like to say a few words, which she already said. Ευχαριστούμε επίσης τους πολλούς φίλους και συνεργάτες που με χαρά και προθυμία αγκάλιασαν την ιδέα αυτή και μας βοήθησαν για να πραγματοποιηθεί αυτό το φεστιβάλ. Ευχαριστούμε τον Υφυπουργό Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, Μιχάλη Χατζηγιάννη, που από την αρχή αγκάλιασε και βοήθησε με όλες τις δυνατότητες του. Τον εξοχότατο Ύπατο Ορμοστή της Κυπριακής Δημοκρατίας, Ανδρέα Κακουρή, αλλά και όλους τους αξιωματούχους της Ύπατης Αρμοστίας, ευχαριστούμε πάρα πολύ, τον κύριο Χρήστο Καραολή και το Συμβούλιο της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας και της ΝΕΠΟΜΑΚ για την στήριξή τους, ιδιαίτερες ευχαριστίες στην Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή και την προϊστάμενή της, την κυρία Μαρία Λοή, τους χρυσούς χορηγούς μας, Build It Builder Merchants και A&P Skips, καθώς και τους υποστηρικτές μας, το Autumn Gardens και το Anastasia Lodge, αλλά και όλους που διαφημίζουν στο ένθετο περιοδικό αυτό που ίσως να έχετε στα χέρια σας. Τέλος, ευχαριστίες, αλλά και συγχαρητήρια εκφράζουμε σε όλους τους καλλιτέχνες που συμμετέχουν στο τριήμερο αυτό φεστιβάλ και που ελπίζουμε να ευχαριστηθείτε κι εσείς και την απόψινή εκδήλωση και την αυριανή, αλλά και την τρίτη βραδιά, την Παρασκευή. Few words in English, thank you, and I'm sure that you will enjoy the night. I would like to invite Archbishop Nikitas,
to say a few words. If you like, I can give the microphone here. Thank you. Mono di kagispera mo to each and every one. Good evening. Thank you for the support, but mostly thank you to Vasily. Panayi, who is always one clever, always initiating, είναι δημιουργικός άνθρωπος και πρέπει να εκφράσουμε ευγνωμοσύνη. Time for the show, though. Thank you, Ζωμαντιότατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξη. Να είστε πάντα καλά. Και τώρα να καλέσω τον αγαπητό Μάριο Θεοχάρους από το Cyprus Art Commission. Μάριο μου. Your Eminence, dear Mayor of Enfield, Finance Attaché, dear Head of the Deputy Ministry of Tourism, dear Head of the Cypriot Educational Mission, dear Secretary of the National Federation, distinguished guests, dear friends. It is our duty to appreciate every great effort which aims at the dissemination of our culture, the preservation of our history, and the continuation of our language, especially when this is accomplished within a festival of performing arts. We congratulate the organizers for their tireless efforts on the dissemination of our culture and the exchange of ideas and ideals that were firstly uttered in the Greek language. Our language is our first and most important feature, the one that gives special power to our existence and reinforces with vigor and determination our fight to ensure our survival. We applaud the organizers' boldness and decisiveness to present such cultural events, which dignify our language, culture, despite the distances from our place. Songs, dances, theater, and every form of performing arts will mentally transfer us to the coasts and our mountains. We shall smell wild oregano and narcissus, taste the sea saltiness, and fleetingly touch the damp boats in our ports. Dear friends, we would like to welcome you to the opening of the Greek Arts Festival. It is strongly believed that events which promote culture, especially when attended by young children, cultivate inclinations and skills that bring them even closer to our roots and our national identity. They send out an optimistic message for the future in order to face effectively the challenges of our era. We wish this festival to become an institution, since such initiatives impart the knowledge, values, and virtues in order to function as beacons, watchful guards and guardians of our culture. Thank you very much. Ευχαριστούμε κύριε Θεοχάρους, να είστε καλά και now I'd like to invite Mr. Andreas Karaolis from National Federation to say a few words. Σεβασμιότατε, έντιμε κύριε Μορφωτικέ Σύμβουλε της Κυπριακής Αποστολή, της Κυπριακής Υπάτης Αρμοστίας, κυρία Προϊσταμένη της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής, αγαπητοί Βασίλη Παναγή, Νίκο Παπαδόπουλε, οργανωτές του Greek Art Festival. Αγαπητοί συμπατριώτες και συμπατριώτισσες, σας μεταφέρω τις απολογίες του Προέδρου της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας, Χρήστου Καραολή, ο οποίος για επαγγελματικούς λόγους βρίσκεται στο εξωτερικό, μαζί με τις καλύτερες του ευχές για κάθε επιτυχία στο Ελληνικό Φεστιβάλ Τεχνών. Ευχαριστούμε πολύ για την ευγενική σας πρόσκληση να παραστούμε στην απόψινή εκδήλωση και συγχαίρουμε θερμά τους οργανωτές του Greek Art Festival για την πρωτοβουλία τους να προβάλλουν τον πολιτισμό, τις παραδόσεις, τα ήθη και έθιμα της πατρίδας μας, όπως και τα νεαρά ταλέντα της ομογένειας που θα μας κρατήσουν συντροφιά, θα μας προσφέρουν αξέχαστες στιγμές και θα μας διασκεδάσουν αυτές τις τρεις μέρες με παραδοσιακά τραγούδια, χορούς, μουσική, εκθέσεις, μικρού μεγέθους φιλ
και άλλες εκδηλώσεις. Τα έθη και έθιμα, οι παραδόσεις και οι θρύλοι αποτελούν τον λαϊκό πολιτισμό που είναι ο καθρέφτης ενός λαού. Μελετώντας τον λαϊκό πολιτισμό της Ελλάδας και της Κύπρου, βλέπει κανείς ένα λαό απλό και αληθινό, με πίστη στο παρελθόν και αισιοδοξία για το μέλλον, που πάντοτε πιστεύει και αγωνίζεται για τα ιδανικά της ελευθερίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της προόδου, της ευημερίας και της ειρήνης. Μέσα από τον λαϊκό πολιτισμό αναζητούμε τις ρίζες μας και ανακαλύπτουμε τη φυσιογνωμία μας ως λαός. Πιστοποιούμε την ταυτότητά μας. Εναλμονίζουμε το χθες με το σήμερα, χτίζουμε το αύριο και θωρακίζουμε τη συνέχιση της ύπαρξής μας. Γνωρίζουμε πολύ καλά ποιοι είμαστε, τι είχαμε και πού ανήκουμε. Θυμούμαστε την τουρκική εισβολή του 1974, το θάνατο των όλεθρο της καταστροφές, τους πρόσφυγες και τους αγνοούμενους που άφησε στο πέρασμά της. Γι' αυτό και εμείς συνεχίζουμε ασταμάτητα για τον τερματισμό της τουρκικής κατοχής, την αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων, την ελευθερία και την επανένωση της Κύπρου και του λαού της. Επιβάλλεται σαν κυπριακή διασπορά πάντοτε να θυμούμαστε και να ευγνωμονούμε όλους όσοι διέθεσαν και χρόνο και χρήματα σε χρόνους δύσκολους και σκληρούς για την πρόοδο και ευημερία και το καλό όνομα της Ομογένειας στη Βρετανία. Εργάστηκαν ακούραστα για να οργανώσουν την παροικία μας, να ιδρύσουν ελληνικά σχολεία, εκκλησίες, συνδέσμους και οργανώσεις για να βοηθήσουν τις επόμενες γενιές να κρατήσουν την ελληνική τους ταυτότητα και να μείνουν δεμένες με τις ρίζες και τις παραδόσεις της φυλής μας. Προσβλέπουμε να ακούσουμε απόψε τη μουσική Πανδεσία από τα παραδοσιακά τραγούδια, από τους ακούραστους μουσικούς, τους θεματοφύλακες της ελληνικής πολιτιστικής μας παράδοσης, δόκτωρα Στάλο Γεωργίου και Ιωσήφ Παλιούρα, και να απολαύσουμε τις επόμενες μέρες τα ταλέντα της Ομογένειας που μεγάλο ενθουσιασμό και προθυμία συμμετέχουν στον Greek Arts Festival, στον εορτασμό του ελληνικού πολιτισμού, των παραδόσεων και της γλώσσας μας στη Βρετανία. Τα θερμά μας συγχαρητήρια στους οργανωτές και τις καλύτερες μας ευχές για κάθε επιτυχία στους ταλαντούχους νέους και νέες της Ομογένειας που εργάστηκαν με πάθος και επιμέλεια για να παρουσιάσουν το καλύτερο εαυτό τους στο φεστιβάλ, όπως και στους ακούραστους συντελεστές των εκδηλώσεων. Καλή επιτυχία σε όλους. Ευχαριστούμε τον κύριο Καραλή, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ευχές σου. Τώρα θα παρακολουθήσουμε, κυρίες και κύριοι, χορευτικά από το σχολείο του Walter. But information, you can find more information in the booklet you have. The...
Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Good evening, everyone. My name is Ade, and I'm just going to say a few words about our group, the Civil Society UK Association, which is inspired by the Omelos Expatriton in Athens, Greece. It's a school of thought and action that teaches that we can all be well in everyday life. And a lot of our work that we do have cultural aspects to it, literature, art, dance, and today we'll be performing a children's play, which is based on the play Mia Gramike Mia Telia in a Tavma Historia. So today we've got a brief information in the program, which you can read about us. But I'd like you to welcome the group, and I hope you enjoy the play. Thank you. Today we're going to play a story, a line and a dot and a miracle on the spot. But before we begin, I would just like to ask if you know what a line and a dot is. Any ideas? Thank you very much. That's exactly what it is. And this is my exclamation point here. Come to join me. So today we're going to talk about the land of wows. Our story is about miraculous things and amazing people in a fantastic land where exclamation marks are constantly heard. This land is called the land of wows, not of ouches. Don't get them mixed up. The land of ouches is much further away, and ours is the wonderful land of wows. The land of wows is next to Wonderland, oh, which we all know very well. Do you know how to get there? Any ideas? The rabbit hole. Ah, no, that's from Wonderland. I think what we need is some help. So what we really need is a fairy tale map. Now, you can see better from here, but this is the map that I'm using. So we have very special ways of getting around from the land of wonders to the great land of the wows. But I need to explain this to you, because I think here you might use kind of miles, or possibly even kilometres in some places. And how we go is actually using two ice cream cones. Now, I wonder what everybody's favourite flavour is, because you might go faster with a particular flavour. Oh, very sophisticated. Very good. Any other flavours that people like? Because I've got three in the cone. Yes, that's my favourite. How about you, exclamation mark? Strawberry. Oh, very good, very good. So, what we need is the two cones full of ice cream, delicious ice cream, but then we need a final thing in order to get to the land of wows. What we need to do is a somersault, and then we will arrive. Thank you very much, exclamation mark. So, our land is full of marvels and miracles here in the land of wows. We have such wonderful houses with the most beautiful decorations. They're really nothing equal to our streets. And I can't begin to tell you about the terrific traffic jams that we have. They're out of this world. Everything here works really wonderfully well, even if sometimes you might get the opposite impression. Let alone the fact that there are amazing things to see here. Indeed, there are so many that wherever you go, all you can hear is the exclamation marks. But here also, we've got some people who are really, truly worthy of wonder.
And I wonder whether exclamation mark can help us with this. Come along, come along. So who have we got who lives here? Let's have a look. Ah, yes! The electrician. Fantastic. So we've got a wonderful electrician who will do anything that you need doing in your house. What else have we got here in the land of wows? Which other wonderful people have we got that are going to help us? Oh, yes, this is the chemist. Now, the chemist can make up any medicine that you need. Anything if you've got a stomachache, if you're not feeling very well, that's the person to go to. He can really help you with that. Good. So who else have we got? Oh, ah, yes, my favourite, the hairdresser. That's very nice. Yes, do you like my latest style? I think it's very good. So, who else have we got? Exclamation mark. Yes, we have some really fantastic musicians. In fact, I think you've maybe heard some already. But, yes, I'm not... okay, all right. Enough. That's enough of that. No, I don't want any more of that. Oh, exclamation mark. Oh, I think I've upset, exclamation mark. But I have to tell you about my very favourite person who lives in the land of wows, my absolute idol, the fantastic, very handsome actor. I wonder whether he might sign my autograph book for me. Oh, fantastic. So, in the land of wow, these are all the wonderful people who live here. So now, the person that we're actually coming to see is the little miracle. And the little miracle is growing up in the land of wows and has been for a few years now. So what's the little miracle like? It's really like any other little miracle. It really loves to eat sweets, and it's quite, it doesn't really like fish, and it's always very angry with its mother if it's given fish to eat. It cheats sometime when it's playing games, but it really likes playing, and particularly with brothers and sisters. So they have a lovely time together, and they might argue, but they always make up afterwards. So life was flowing wonderfully in the land of wows, until one morning, something very weird happened. Let's find out. Άσπρο φεγγάρι μου και αυγέρινε μου, έλα παλικάρι μου, έλα ουρανέ μου, έλα παλικάρι μου, έλα ουρανέ μου. Έλα να μιλήσουμε στην αυλή του κόσμου, έλα να κινήσουμε παραμύθι κόσμου, έλα να κινήσουμε παραμύθι κόσμου. Hey! Wake up! Maria, wake up! What is it? Wake up! What is it? I want to tell you something! Oh, I want to sleep! But it's... I saw a dream! Oh! A dream? Is that all you woke me up for? Oh. Listen, Maria, a little bit, listen. Oh. Really, must you? What don't you understand about I'm sleeping? But listen, last night I went to bed. No, before they went to bed, I brushed my teeth, I put my pajamas on,
I went to bed, read a book, fell asleep, woke up, and you know, remember, I saw a dream. I want to tell you more about it. Oh, a dream and a dream. You know what? I was having the most fantastic dream just now, and then you woke me up. But please, listen, Maria, please. What don't you get about don't wake me up? Now, let's go through. You go and tell Mom and Dad about your dream. Maria, please, please, yes. Please listen to me a little bit, please. No. Wait, wait. Well, that was right. Our little miracle had a dream and it tried to tell its sister. But as you saw, she was a little bit groggy and was not very receptive. So it went along to its mum and dad and it told them, and it explained to them about the dream that it had. And it said that in the dream, it realised that I want to become. So the little miracle told its parents about this, but they were a bit bemused. They didn't understand what the little miracle was talking about. So the little miracle wasn't really going to be getting very much help from its parents. So it thought, actually, maybe what I'll do is I'll get dressed very quickly. It had sports that day, so it pulled on its tracksuit and it went off to school to see whether there was somebody there that might be able to help it with its dream. Let's find out. Morning to me. Oh, my God. Good morning, Lisa. Happy now? Can I tell you now? No. Hey. What are you two muttering about? Oh, she's got some crazy idea. Oh, you and your pencil. Stay with your pencil. George, listen to me. George, did you ever had a dream? You know, when you, it's a very weird dream, when you just wake up and want to become it. Yes. Yeah. Once, I saw that I was a singer, and all girls were chasing me. No, George, not like that. It's a dream, something, you know, something like you just want to become it. Oh, I'm really good at dancing, aren't I? But you haven't even told us what it's about. What is it that you want to become? Good morning, children. Good morning, sir. Good morning, children. Good. What was that? I didn't hear you. Good morning, sir. Good morning. So today, have you got your notebooks, Lisa? Yes, George? I have, sir. Yeah, have it. Yes. Yeah, George, behave yourself. Stamata. Lepore, right. Pay attention. Today, we're going to do dictation, okay? My favorite. George. So, we're going to dictate. Are you ready? I'm ready. Okay. Let's do it this way. Welcome to Wonderland. Yes. I can. George, what are you doing?
Where's the notebook? Here. You go and do dictation. Okay, I can hear you. Okay, go on. Sure, you should become. You can become. But you have to come to class, do your homework, be a good student, pay attention, study hard. What did you say you wanted to become? Why of everyone asking me to keep the same questions? I just want to become. My wonder, no one understands me. But you know what? I'm not going to give up. I'm going to find the answer. Miracle wasn't about to give up. It would ask all the people who lived in the land of Wows if it was that was going to take to get its answer. It was very determined. So in the afternoon, after school, went to buy some bread in the super fragilistic bakery. It was a wonderful Mr. Baker with a wonderful moustache. And when the little miracle asked about the dream, it wasn't really very clear at all. And so it said, why don't you go next door to the pastry chef in the ex-Bialidocious pastry shop? So went there as well, but the pastry chef also had no idea about the dream. So, but it wasn't a wasted visit because it did get three chocolates and a large lollipop. So it was quite happy with that, but still had no answer. So the little miracle decided to go off to the library, thinking that maybe there it might get to understand what its dream was about. And the library was quite close to the bakery, so he just went round the corner. And he'd been there with the schoolmates, with Lisa and with George, who you saw earlier, and with their teacher, and had been choosing a book. So he'd looked around for books. And it particularly liked Hercules and the adventures of Hercules. And also in the science section, a book on photosynthesis. So they're interested in lots of different things. And the teacher said, and the librarian, that they could borrow a book and that it could take it home and read it. So it thought, let's go back to the library. And the book that it chose was Jules Verne, because as you gathered, the little miracle is an adventurous type. So let's go to the library and see what it finds there. Hello? Oh, hello. How are you? Don't tell me. Did you finish your book?
remind me, which one did you get? I got around the world in 8 days. And I'm now on the page 12. But you know, I'm not talking about this. Oh. I want to talk to you about something else. Of course we can help you. What is that you wanted? I saw a dream, very weird dream, when I just woke up and want to become it. What? You want to become? Yeah, yeah. You want to become a writer? Oh, it was always my dream to become a writer too. But unfortunately, nothing yet. I have some ideas, but I have done nothing. I only write and erase. But one day, I will become a writer too. What are you writing? No. I don't want to be a writer. I want something else. I just want to become it. Okay. Let's take it from the beginning. Mm-hmm. You saw a dream. Yes. Last night. Yeah. And you saw that you want to become. Yes. And then you woke up and you want to become exactly that. Yes. You know what I mean, isn't it? And now you want a book about what you have dreamed, that you want to become, that you don't know what. I don't think so. I haven't come across with any something like that. But look around, and if you find anything, let me know. All right. Oh, look at that. Harry Potter. No, not for now, no. Sherlock Holmes, I really like that one. But maybe later. Jungle. It's very interesting. I loved it, but again, no, not for now. Recipes? I think it's more for my mom. Hmm. Wow! Universe and I! Did you find anything? Yes, can I read it? Of course, this is why we're here. Wow! This is our love, universe, and I. Every time I'm just dreaming, I wish, you know, a miracle could happen, and I just go just like that to see all the stars and the planets and galaxies. In my room, I have all on my ceiling. You know, they all lights up. So in the evening, I just lie in the bed and watching them and just imagine I'm there. It's actually my godmother gave it to me as a present. My godmother. How did I forget about her? Oh, I need to ring you. Thank you very much for celebrating. Thank you. Bye. Where are you going? What about the books? The daydreamer has left. Will its godmother help it find out what it's looking for? We will see. We will see. I need to ring my godmother. I don't know. I can't find my phone. Where's my phone? Has anyone saw my phone? No, somewhere. Must be somewhere. No, nowhere. You know, my godmother knows the wise man. He's a very, very clever man. He knows all sorts of things. She always has an issue. She goes and see him, and she solves everything. So let's ring her. And again, where's my phone? Oh, here it is! But now, you know, with these phones, I'm not sure how does it work. Just a minute. Oh, hello! Hello, godmother! Can you hear me? You remember what you told me? Don't tell them everything. Oh, okay.
You understand now? I completely understand. Yes. So, shall we go see? Absolutely, yes. I'm absolutely ready to go. But I think you might need to change. Oh, why? A bit more formal. I don't think the wise man likes the wings and something. I think she needs to change. Oh, you're such a spoiled sport. Yeah. Little miracle, it's only for you that I would do this to get changed. Oh, yes. It's a little bit difficult. I've never had too many cakes on the weekend, so it's a bit difficult to take the skirt off. Much better. Oh, and off. Now we're ready. What do you think? Is this more respectable? Very good husband. Do you think we need to tell the wise man we're coming? Because I'm very, very nervous to see him. Oh, now. No, we don't need to tell him that we're coming because I told him about you before. He knows me? He does. He knows all about you. I'm even more nervous now. Oh, no need to be nervous. Sweating. And no, the wise man, what's he like? It's like an ordinary person, really. See? Yes, yes. Oh, so shall we go see? Yes, I think that would be a great idea. Let's go. Oh. If the godmother of the little miracle thinks she's going to travel using her wand, she is so mistaken. You will go by car in the end. Please collect keys from the exclamation mark. Oh, I always prefer to go with my wand, but there we go. I love the car. Let's go, can I drive? No, not yet. You're still a little too little. Set off with Godmother to the wise man's house. When they arrived, they went into something that looked like a regular house. And make yourself at home, as they say, in this house. And the wise man just looked like a regular kind of person. We're not really sure, of course, what our little miracle was feeling. I think it was also that it didn't really know what to expect from the wise man. Indeed, I think he was a little bit afraid, I think, the little miracle. So, the wise man, what did he look like? He was a very tall gentleman. He was always smiling and happy, and he always wore blue trousers and a white shirt with beautiful braces. And he had a beautiful golden pocket watch. And you could hear him singing very sweetly all the time with a beautiful, beautiful melody. So, our little miracle was a bit nervous. I think you'll have understood that from before. And it was a bit overwhelmed at meeting the wise man of the land. It had heard so much about him. And it was rather worried and actually very eager to meet him. So, the wise man was here, and the little miracle was going to come up the gate very, very slowly. Let's see what happens next. Oh.
little miracle. If only you knew. What I want to become. You don't need to become when you already are. What do you mean? I don't understand. I've been asking this question all day long and I'll get nowhere. You don't need to become a miracle when you already are the miracle. You don't need to wait for a miracle to happen and you don't need to change anything to become a miracle. How is it possible, Mr. Wiseman? I still don't understand. Come, sit with me. Close your eyes. I'm not sleeping. It doesn't matter. Close your eyes. And you too, little children and adults, close your eyes. Close your eyes and see with the eyes of your imagination. Your parents and your house. What are they? But of course, miracles. Your sister, your classmates, your teacher, also miracles. The baker, the chef, the librarian that you went to visit, they are also miracles, but they just don't know it. A miracle is a city in which you live in. A miracle are the games you like to play. A miracle, it is when you fall down and it hurts you hurt yourself, but after you get up because it's fine, everything is well. A miracle are the ice creams that you like. A miracle are the stars and the galaxies that fascinate you so. All around us is a miracle. Everywhere is a miracle. But see also inside yourself. See deep inside yourself. Just the way I am? Yes. But you know, I don't really like my nose. It's a bit crooked. Just the way you are, with this face, this hair, this nose, with everything that you like and everything that you don't like. In fact, from the very moment you were born, a miracle and nothing else. Never forget this. Keep this deep inside you. So that's all? Simple, isn't it? Exactly. Very simple. Very, very simple. It is what you feel, what you're thinking, the things that you can do, and the things that are difficult or not. Everything is a miracle. The miracle and the power and the strength, the love of the whole world is inside you, is inside each one of us. It is the same power that moves the planets and the stars and the galaxies all around us. The miracle is inside you and you can do anything. Never forget this. Now I understand everything, Mr. Wiseman. It's like your words clear everything up. I'm not good at math, but it doesn't matter. One of my nose looks a little bit flatter. And so what if one thing makes me enthusiastic, but another thing something happens that makes me sad. I say it, I talk about it, and it's not that bad. The things that we like and the things that we don't, all of them are the beauty of life. And even in the land of miracles and wows, some things are serious and some make you laugh out loud. And in the end, straight or bent, a success or a blunder, all of this is what makes us and life something of a wonder. And you don't need to go to the universe to be the best, since inside you, the stars and all the rest is inside you. Now I understand. Everyone is a miracle. Everything is a miracle. I'm a miracle. You are a miracle. You are a miracle. Everyone is a miracle. But I have another question of mine. Why do my thoughts constantly rhyme? That, my child, is a story for another time. Ah.
στα καλδερίμια. Γίνονται νότες και ακουμπούν απάνω στα ψαλτήρια. Και αγγελιοφόροι βυζαντινοί, σαν τον καθένα και την κάθε μια που βρίσκονται με χάρισμα, τόλμη και σκληρή δουλειά σε τούτη τη σκηνή, μας ταξιδεύουνε σε πενταγράμμου δρόμους για χρόνια 37. Μέσα από τη σχολή βυζαντινής μουσικής, με προτεργάτη τον πάτερ Ιωσήφ Παλιούρα, μαζί με τη βοήθεια, την υποστήριξη και τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Θυατήρων και Μεγάλης Βρετανίας, υπερτίμου και εξάρχου Δυτικής Ευρώπης, κύριου κύριου Νικήτα, έτσι ώστε να ενώσουν την ελληνορθόδοξη παράδοσή μας με την τέχνη στους ανθόκηπους της βυζαντινής μουσικής. Η βυζαντινή μουσική μυσταγωγεί πραγματικά τις ψυχές. Ενώνει τη γη με τον ουρανό και μας ταξιδεύει μαζί σαλωτινούς καιρούς, σαλικές που ο χρόνος και ο τόπος της παράδοσής μας γίνονται ένα. Και όλοι εμείς είμαστε από τους τυχερούς, γιατί η βυζαντινή μουσική μας χαρίζει ένα ζευγάρι φτερά να το φορέσουμε στους ώμους και να ταξιδέψουμε μαζί και απόψε στην υμνολογία της Εκκλησίας μας. Yeah.
Oh,
Όταν τα όνειρα ξαποσταίνουν, κάθονται στο μπαλκόνι του ουρανού και αγναντεύουν το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας του Ακάμα. Μετά το βλέμμα τους πηγαίνει στο μοναστήρι του Αποστόλου Ανδρέα και στα γαλαζοπράσινα νερά του. Ταξιδεύει λίγο πιο πέρα, στο Σάος, σε εκείνο το βουνό της Σαμοθράκης, που βλέπει ένα υπέροχο και ξεχωριστό γαλανό χρώμα στον καθρέφτη της θάλασσας. Μετά πλανιέται το βλέμμα των ονείρων και φτάνει μέχρι τα βαθυγάλαζα νερά του φραγκοκάστελου της Κρήτης. Την ώρα που ξαποσταίνουν τα όνειρα, βλέπουν κι όλους εμάς, τους ανθρώπους που σας μείνει από μέλισσες, στριφογυρίζουμε αδιάκοπα μέρα και νύχτα για να πιάσουμε τα όνειρά μας. Μα πριν πιάσουμε τα όνειρά μας, πρέπει να πιάσουμε τα χέρια. Ελάτε λοιπόν, όλοι όσοι είμαστε εδώ απόψε, ας πιάσουμε τα χέρια μας και ας κατεβούμε σιγά σιγά και ταπεινά, βήμα το βήμα, βράχο το βράχο, σε μια απόμερη ακρογιαλιά που η φύση της χάρισε όλα τα καλά του Θεού. Ας αφήσουμε τα γυμνά μας πόδια να κουμπίσουν την πυρωμένη άμμο την ώρα που ο ήλιος χαρίζει ένα φιλί στη θάλασσα πριν δύσει η ομορφιά του και εκείνη γαλινεύει και γίνεται ο καθρέφτης της πλάσης και ο παφλασμός των κυμάτων γίνεται ένας με το χτύπο της καρδιάς μας. Μιας καρδιάς που σκύβει και αντικρίζει κάτω στην άμμο το θαλασσόκρινο ή αλλιώς γνωστός και κρίνος της άμμου ή κρινάκι της Παναγιάς. Ο θαλασσόκρινος είναι ένα τόσο δα λούλουδο. Κι εγώ ολόκληρη μου τη ζωή το θαυμάζω, γιατί για χιλιάδες χρόνια τώρα στα ακρογιάλια της Κύπρου και της Ελλάδας και σ' άλλα τόσα μέρη τολμά να φυτρώνει και να μοσχομυρίζει άνυδρο μέσα στην καυτή αμμουδιά. Η Παναγιά, λένε, τούτο το λουλούδι, το έχει ευλογημένο. Γι' αυτό και τα αρώμα του μεθά την πλάση. Του αρέσουν τα μελτέμια του καλοκαιριού του κρίνου της θάλασσας και μάλιστα τα σταγονίδια του θαλασσινού νερού έρχονται πάνω στα άνθη του και το ραντίζουν. Τούτος ο κρίνος μου θυμίζει την πάλη ανάμεσα στα θέλω της καρδιάς και στα μπορώ του νου μας. Γιατί είμαι σίγουρη πως θα γνωρίσατε κάποτε όλοι εσείς και ο καθένας ξεχωριστά έναν κρίνο που θα ήθελε να είναι θάλασσα και αποκομμένος από την αμμουδιά του τούτος ο κρίνος έγινε ταξιδευτής και πρόσφυγας και μετανάστης και όπου κι αν πήγε ρίζωσε. Γιατί μες στην καρδιά του μισχομύριζε πάντα η πατρίδα. Μες στην καρδιά του ήταν ο χτύπος της. Μες στην καρδιά του τούτη η λέξη γινόταν νότα και τον ταξίδευε μεσοπέλαγα στα όνειρά του. Thank you.
Και αν ο χωρισμός μας έχει κάψει την καρδιά, εμείς, έστω για λίγο, ας κρατήσουμε την αναπνοή μας και ελάτε να κάνουμε μια βουτιά μαζί στα κρυστάλλινα νερά στα βάθη του πελάγου, εκεί, ανάμεσα στα χρωματιστά κοράλια, στα καλύμνια σφουγγάρια και στα φύκια που μοιάζουν σαν χορευτές. Εκεί που ζούνε οι πλανεύτρες μέδουσες και οι αχινοί που ροβολούν για να φλερτάρουνε με τους υπόκαμπους που ψάχνουνε να βρουν το ένα και μοναδικό τους στέρι. Εκεί που ο κόπος του ανθρώπου κάνει τόκα με την αλμύρα της θάλασσας. Εκεί που οι κάτασπρα ασβεστωμένες εκκλησιές μας με τους καταγάλωνους τρούλους τους και το σταυρό χαιρετούν τους γλάρους που περνούν κάθε απόγευμα και κάθε πρωινό. Εκεί που τα σοκάκια είναι νοικοκυρεμένα και οι βουκαμβίλιες σκαρφαλώνουν με αυτό το υπέροχο ροζ τους χρώμα και χαιρετούν κάθε πρωινό τον ήλιο που ανατέλει. Εκεί που οι καμπάνες χτυπούν τις Κυριακές και ακουμπούν τον ήχο της καρδιάς μας, χαρίζοντάς μας ένα χαμόγελο. Ένα χαμόγελο στους αγγέλους του ουρανού. Εκεί που γίνονται όλα τούτα τα θαύματα. Εκεί, μες του Αιγαίου τα νερά. Μες του Αιγαίου, το βαλίδι.
Κάθε φορά που έρχονται τα ξενάκια μας στα ποθητά νησιά μας, ο κρίνος του έρωτα ανθίζει και βλαστά όπου βρεθεί και όπου σταθεί και όπου καλοκοιτάξει. Κι ας είναι από τόπο κοντινό, κι ας είναι και από τα ξένα, γιατί ο έρωτας είναι ο μεγαλύτερος επαναστάτης. Δεν βρέθηκε ποτέ κανείς για να τον ενικήσει. Μήτε από ξένο τόπο, μήτε από αλλαργινό. Κατοικεί μέσα στα παλάτια της καρδιάς μας. Δεν τη χωρούν οι συλλαβές της τούτη τη λέξη. Δεν μπαίνει μέσα σε κάδρα, ούτε σε βιβλία, ούτε σε τραγούδια, ούτε σε ποίηματα.
Δε θέλει φτιασίδια του τη λέξη, μήτε αρώματα. Είναι η προσωποποίηση η ίδια της αγάπης. Είμαστε σάρκα απ' τη σάρκα τούτης της λέξης. Κλέβει και προσδίδει τα πάντα στη ζωή. Η λέξη μάνα. Ας ακολουθήσουμε λοιπόν μια μάνα μαντιλοδεμένη με μαύρα ρούχα και μια ποδιά στη μέση, με πόδια ξερακιανά, χέρια γεμάτα ρόζους απ' τη δουλειά της τιμιότητας και πρόσωπο αυλακωμένο απ' τις εποχές της κατκουχίας. Ας την ακολουθήσουμε να περπατά σκυφτή, μα σίγουρη, σχεδόν διπλωμένη, και να ανεβαίνει σιγά σιγά το όρος Σάος της Αμοθράκης, να πάει να ανάψει το καντήλι του προφήτη Λία, που κι εκείνος από εκεί ψηλά άλλοτε αγναντεύει τα λαγκάδια και τους κάμπους που είναι μπροστά του και άλλοτε τη θάλασσα. Και σαν ανάψει το καντήλι του, να κάτσει εκεί απ' έξω, στον αυλόγυρο, δίπλα απ' τους καντιφέδες και τα γιασεμιά, και να κοιτάξει τη θάλασσα, για να παρακαλέσει ακόμα μια φορά το Θεό να προστατεύσει το τζιβαέρι της, το παιδί της, τη δική της την αγάπη, το σπλάχνο της. Να το φυλάει σε κάθε βήμα, να το προστατεύει από κάθε κακό. Τούτη μάνα δεν έχει πολλά να δώσει, μήτε ριάλια, μήτε χρυσαφικά, μα δίνει ό,τι πιο σημαντικό μας δίνουν οι άνθρωποι που μας αγαπούν. Την ευχή της δίνει. Και καθένας από μας που βρισκόμαστε σε τούτη τη χώρα, έχουμε έρθει με μια ευχή, αγκαλιά μες στην καρδιά από τη μάνα. Άλλωστε, ο παράδεισος ίσως και να βρίσκεται κάτω από τα πόδια της μάνας. Τζιβαέρι. Θέλω το τραγούδι αυτό να το αφιερώσω στον Σεβασμιότατο, γιατί είναι και ο πρώτος ή ο μεγαλύτερος από όλους εμάς, τρίτη γενιά του εξωτερικού. Νομίζω ότι αντανακλά περισσότερο σε εκείνον και στη μητέρα του. Ξενίτια του χαίρετε, τζιβαέρι ημού, το όμορφο Thank you.
Σιγανά και ταπεινά να πατούμε σε τούτη τη γη. Η ησυχία όμως πολλές φορές δεν σημαίνει γαλήνη, σημαίνει συνθήκη. Γι' αυτό μόνο όσοι πολέμησαν για τα ιδανικά μπορούν να λένε ίσως πως ζήσανε. Όσοι είδανε το φόβο να τους χτυπά το παραθύρι της καρδιάς τους και τον κλειδαμπάρωσαν απ' έξω, ίσως μπορούν να λένε πως είναι δυνατοί. Όσοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με τα πελώρια κύματα της θάλασσας και της ζωής, ίσως να μπορούν να λέγονται καπετάνοι και καπετάνισες. Γιατί αν και τη δική μου την πατρίδα την κυκλώνει θάλασσα και το πανέμορφο γαλάζιο, δεν ξεχνώ πως έχει μοιραστεί στα δυο. Γι' αυτό βοήθα, Παναγιά μου, να τα γλιτώσουμε κι όλα σου τα καντήλια, Παναγιά μου, θα στασιμώσουμε. Oh,
τραγούδια μας, τα μουσικά μας όργανα, οι νότες μας, τα τσατιστά μας, οι μαντινάδες μας, τα παραμύθια μας, οι λέξεις που ακουμπούν την ίδια την καρδιά μας, η μυρωδιά του φρεσκοφουρνισμένου κουλουριού, η γεύση από τις φλαούνες μας, το μέλι που μελώνει κάθε στιγμή τα δάχτυλα και τη ζωή μας, η ευωδιά του δυόσμου, του βασιλικού, του γιασεμιού, θα είναι εκεί και θα διαφεντεύει για πάντα τα όνειρά μας. Έχε για Παναγιά, τα μιλήσαμε. Όνειρο ήτανε, μα δεν τα λησμονήσαμε. Και το μαύρο ίσως μιας πολύβουης πόλης, σαν τούτη εδώ που ζούμε, ελάτε να βάλουμε λίγο χρώμα κόκκινο. Κόκκινο μήλο τσιμιλιάς, πράσινης δάφνης φύλλο και άσπρο κερί της εκκλησιάς και θάμποσες τον ήλιο. Μήλο μου κόκκινο. Με μανάνε στο πίγαμε
Σε κάθε ανάγκη, κάθε λαχτάρα και κάθε πρόβλημα, το όνομα της μάνας και της Παναγιάς. Ποιο χέρι απ' τα δυο να ξεχωρίσω, ποιο χέρι απ' τα δυο να το φιλήσω. Και τούτη η Παναγιά που στέκεται πάντα εκεί και μας βοηθά σε κάθε βήμα, παντοδύναμη, γεμάτη αγαθότητα και σοφία. Εκείνη που έμελε να ενσαρκώσει την ίδια την οικονομία του Θεού. Εκείνη που αποτέλεσε ταμείο χαρισμάτων. Εκείνη που χώρεσε μέσα της όλους τους ποταμούς της θλίψης,
της κατανόησης και της συγχώρεσης. Μαρία στα λατινικά σημαίνει θάλασσα και πέλαγος. Σαν τούτο που μας καλεί η ζωή να κολυμβήσουμε. Μα η Παναγιά θα είναι πάντα εκεί, όποτε τη χρειαστούμε. Και ίσως απόψε να περνοδιαβαίνει από μια πόλη που την αγάπησαν πολύ. Και ο μαρμαρωμένος βασιλιάς της βρίσκεται μέσα σε μια εκκλησιά, στην Αγιά Σοφιά. Και απόψε έχει το βλέμμα του στον ουρανό και από τα δικά του μάτια τρέχει αθάνατο νερό, σταγόνα, σταγόνα, πάνω στα μάρμαρα της πόλης. Σαν τα μάρμαρα της πόλης γράμμαν όγραμμα. Σαν τα μάρμαρα της πόλης γράμμαν όγραμμα. Πούνε στην ταιριασμένα βράμαν ο χαμάν. Έτσι θα γεις ταιριασμένα βράμαν ο χαμάν. Μάτια φρύδια, μάτια φρύδια εμάλια. Μάτια φρύδια, μάτια φρύδια εμάλια. Σα λιγάκι
χαμάν, ο χαμάν. Παράδοσή μας, η μυθολογία. Κι υπάρχει ένας ιδιαίτερος μύθος που τον απεικόνισαν ζωγράφοι σ' όλους τους αιώνες, που τον ύμνησαν ποιητές και μουσικοί με το δικό τους τρόπο. Τούτος ο μύθος περιγράφει την ψυχή. Η ψυχή λέει πως ήταν μια θνητή, πανέμορφη κοπέλα, όχι μόνο εξωτερικά, αλλά κυρίως με έναν υπέροχο εσωτερικό κόσμο, με ιδιαίτερη πνευματικότητα και ξεχωριστό λόγο. Η μυθολογία λέει πως την ψυχή την ήθελαν τόσοι για να την παντρευτούν, μα εκείνη κάθε φορά αρνούνταν ευγενικά, γιατί ήθελε να παντρευτεί εκείνον που θα αγαπούσε η καρδιά της ψυχής. Οι γονείς της ανήσυχοι έφτασαν στο μαντίο των αδελφών και ζήτησαν χρησμό. Τούτος ο χρησμός δόθηκε, μα δεν ήταν καλός. Έλεγε πως η ψυχή θα παντρευτεί ένα θηρίο, ένα ανθρωπόμορφο θηρίο. Οι γονείς πληγώθηκαν τόσο πολύ. Μα τι να κάνουν, έπρεπε να το δεχτούν. Ήξεραν πως ο χρησμός θα βγει αληθινός. Η ομορφιά της ψυχής ήταν τόσο μεγάλη που έφτασε μέχρι τα ύψη του Ολύμπου. Η Αφροδίτη δεν το δέχτηκε με πολύ καλό τρόπο, πως τούτοι οι θνητοί θαύμαζαν τούτη την ψυχή και αποφάσισε να στείλει το γιο της τον έρωτα για να δηλητηριάσει τις ψυχές των ανθρώπων, όπως λέει ο μύθος, έτσι ώστε να μην αγαπούν την ψυχή. Ο έρωτας, σαν έφτασε αντίκρυ από την ψυχή, την ερωτεύτηκε περισσότερο από τον καθένα. Ξέχασε τι του είχε πει η μητέρα του η Αφροδίτη και ήθελε για πάντα να μείνει μαζί της. Τότε η Αφροδίτη τον μεταμόρφωσε σε ανθρωπόμορφο θηρίο. Ο χρησμός βγήκε αληθινός. Η ψυχή δεν ήξερε ποτέ πως πίσω από τούτο το ανθρωπόμορφο θηρίο κρυβόταν ο φτερωτός έρωτας. Κι όμως ήταν πραγματικότητα. Και τότε που όλα αυτά συνέβαιναν γύρω της, η ψυχή δέχτηκε τη μοίρα της. Μα σιγά σιγά αγάπησε τόσο πολύ η καρδιά της το ανθρωπόμορφο θηρίο, όπως η ίδια ήθελε πάντα, που δεν την ένοιαζε που δεν μπορούσε να δει το πρόσωπό του, εκτός από ένα βράδυ. Όταν τον είδε, η ψυχή σοκαρίστηκε και εκείνος, καθώς εκείνη κρατούσε μια λάμπα, το θεώρησε προδοσία και έφυγε. Η ψυχή έκανε τα πάντα για να γυρίσει τον έρωτα κοντά της και τότε η Αφροδίτη, για να την αποτελειώσει,
της έβαλε τρεις κανόνες που ήξερε πως θα ήταν ανεκπλήρωτη. Ψυχή κατάφερε τους δύο. Ο τρίτος ήταν να κατέβει στον Άδη να συναντήσει την Περσεφόνη για να της δώσει ένα κουτί που θα είχε μέσα το ελιξίριο της ομορφιάς. Η Αφροδίτη πίστευε ότι η ψυχή από περιέργεια θα άνοιγε τούτο το κουτί. Μα η ψυχή αγαπούσε τόσο τον έρωτα, που κρατούσε το κουτί από τα σκαλοπάτια του Άδη και ανέβαινε σιγά-σιγά με λαχτάρα για να τον ξανακερδίσει και πάλι στη ζωή της. Σκόνταψε όμως στο προτελευταίο σκαλοπάτι, όπως πολλοί άνθρωποι, στη διάρκεια που ανεβαίνουν τη σκάλα της ζωής τους. Και το κουτί έπεσε κάτω και ξαφνικά άνοιξε. Μέσα κοίτονταν ο Μορφέας, ο θεός του ύπνου. Τον κοίταξε η ψυχή και αποκοιμήθηκε για πάντα. Ο Δίας όμως συγκινήθηκε τόσο που η ψυχή έφτασε στην Περσεφόνη στον Άδη για τον έρωτά της, που αποφάσισε να την κάνει αθάνατη για να ζουν για πάντα με τον αθάνατο Θεό του έρωτα. Γιατί η αγάπη δεν κοιτά αν είσαι ωραίος ή ωραία. Η αγάπη είναι παλμοί που χτυπούν μαζί καρδιά με καρδιά. Είναι το τελευταίο μας τραγούδι για απόψε. Είναι και αυτό κοντά από το νησί, δεν είναι από την Κάλυμνο βέβαια, είναι από, έχει καταγωγή την ΚΟ αυτό. Βέβαια όλα τα δημοτικά τραγούδια είναι άκρως ερωτικά γιατί παρουσιάζουν το μήνυμα και το νόημα της ζωής. Καμία σχέση με αυτό που μπορεί να ζει κανείς μέσα από ένα λαϊκό τραγούδι. Θα το πούμε όλοι μαζί, είναι στο λέω μόνος μου, θα το πούμε και εμείς και εσείς. Και κλείνουμε με αυτό, σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραία. Thank you.
Απλωθείτε σαν πουλιά σε μέρη αγαπημένα. Ψάξτε για το κρινάκι της Παναγιάς στις αμμουδιές των ονείρων σας. Και αφήστε το να μοσχομυρίσει η ευωδιά του μέσα από το χαμόγελό σας στο συνάνθρωπο. Γιατί πραγματικά θα μας λυτρώνει πάντα το απέραντο γαλάζιο της Κύπρου και της Ελλάδας. Το απέραντο γαλάζιο του ουρανού, της θάλασσας και της ελπίδας. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.